Χαίρετε. Λοιπόν, σήμερα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τη γυμναστική, έχει να κάνει γενικότερα με τη ζωή μας. Τι σχέση έχει η μουσική τώρα με τη ζωή μας και με τη γυμναστική? Θα μου πεις, όταν ακούμε καλή μουσική βγαίνει ωραία και η προπόνηση. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και γιατί πρέπει να ακούμε συγκεκριμένη μουσική, συγκεκριμένες συχνότητες, συγκεκριμένους ρυθμούς και όχι κάποιους άλλους που θα πρέπει να τους αποφεύγουμε? Λοιπόν, η μουσική είναι συχνότητα, είναι δόνηση. Η συχνότητα είναι ενέργεια, η ενέργεια είναι παραγωγή έργου. Δηλαδή με την ενέργεια θα παράξουμε έργο, έτσι. Άρα, δεν είναι τυχαίο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στον τομέα και της γυμναστικής και της ζωής μας το να ακούμε μουσική, αλλά είναι ακόμη σημαντικότερο το να ακούμε τη σωστή μουσική. Για ποιο λόγο? Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες μουσικές κλίμακες και συγκεκριμένοι μουσικοί ρυθμοί, οι οποίοι μπορεί να τα ψάξετε αυτά, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, απλά θα αναφέρω λίγα παραδείγματα, οι οποίες επηρεάζουν τους ανθρώπους που την ακούνε σε βαθμό τέτοιο ώστε να αλλάξουν ακόμα και τον τρόπο της ζωής τους. Δηλαδή, έχει μουσικές κλίμακες που σε κάνουν καταθλιπτικό. Έχει μουσικές κλίμακες που σε κάνουν πιο γενναίο. Έχει ρυθμούς μουσικούς που σε κάνουν πιο ανήθικο. Έχει ρυθμούς μουσικούς που σε κάνουν πιο ακμαίο, πιο σοβαρό, πιο αποφασισμένο. Πρέπει να βρούμε τις διαφορές ανάμεσα σε αυτά που σας αναφέρω μόλις τώρα. Θα σας φέρω δηλαδή ένα ακραίο τώρα παράδειγμα για να καταλάβετε. Υπάρχουν ακόμα και ναρκωτικά, μουσικά ναρκωτικά, δηλαδή ήχοι που σε φέρνουν σε τέτοια κατάσταση σαν να έχεις πάρει ναρκωτικά. Δηλαδή εδώ μιλάμε ότι η μουσική πλέον αποδεδειγμένα επηρεάζει άμεσα την ψυχοσύνθεση, αλλά επηρεάζει και το σωματικό κομμάτι, γιατί η ψυχή, όπως ξέρουμε, όταν έχουμε κάποια ψυχικά προβλήματα, μας βγαίνουν σε σωματικά κατ' επέκταση. Εδώ τώρα τελευταία με τη μουσική, με συγκεκριμένες μουσικές συχνότητες, έχουν καταφέρει και την αιώρηση αντικειμένων. Να μην το προχωρήσουμε παραπέρα, είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, γιατί, Μάριε, εσύ τα βάζεις με αυτούς που πάνε και κάνουν ζούμπα και τέτοια? Λέει, είναι πολύ καλή γυμναστική. Το να κουνάς τον κόλο σου αφενός δεν είναι γυμναστική, είναι ένα είδος χορού. Το ότι κουράζει, δηλαδή, επειδή κουνάς τον κόλο σου, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμναστική αυτό. Απλά υδρώνεις λίγο επειδή κουράζεσαι. Γιατί τώρα αναφέρω τη ζούμπα σαν παράδειγμα σε αυτό που ξεκίνησα να λέω με τη μουσική? Διότι οι μουσικές συχνότητες και ο ρυθμός είναι ένα από τα παραδείγματα που θα σας φέρω. Και ο ρυθμός που σας δίνει οδηγεί προς την ανηθικότητα. Τι είναι αυτά που λες, ρε Μάρη? Τι σχέση έχει τώρα αυτό? Θέλω να κοιτάξετε λίγο από πού προέρχονται συγκεκριμένες μουσικές κλίμακες και ρυθμοί, από την καταγωγή, τις χώρες που κατάγονται ή τις περιοχές, και να δείτε το τι επικρατεί σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, η ζούμπα έχει έρθει από τη Βραζιλία. Πείτε μου λίγο τι επικρατεί εκεί πέρα, πέρα από τη φτώχεια. Τι επικρατεί από άποψη ηθικής? Όποιος τολμάει να πάει στη Βραζιλία να κάνει διακοπές, δεν θέλω να κακολογήσω τον τόπο, τη χώρα σαν χώρα, έχει και υπέροχους ανθρώπους, αλλά αν δεν το σκοτώσουν την ώρα που θα τον κλέβουν, θα τον φάνε οι ιερόδουλες που έχει γεμίσει ο τόπος.
Έτσι. Έχει να κάνει αυτό με τη μουσική που βγαίνει από το χώρο, έχει να κάνει με τη μουσική. Και με τη μουσική, εντάξει, όχι μόνο, και με τη μουσική. Ας πάρουμε χώρες ανατολίτικες, δηλαδή Μέση Ανατολή και τα λοιπά. Οι αμανέδες, αυτές οι κλίμακες, οι μουσικές που έχουν μέσα το καημό, την κλάψα, όλο αυτό το που σε κάνει λίγο, σε ρίχνει. Το φέραμε, το βάλαμε στα τραγούδια μας. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι κακοί άνθρωποι? Όχι, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Αλλά τους βλέπετε ότι είναι ψυχικά, δεν έχουν τόσο μεγάλο σθένος. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι, δεν θα δεις κανέναν, δηλαδή ξέρετε κανέναν ήρωα Άραβα? Εγώ δεν ξέρω. Θέλω να σας πω, μπορεί να υπάρχει κανένα παράδειγμα, κάποια εξαίρεση. Παίζει ρόλο αυτό με τη μουσική, παίζει ρόλο και με τη μουσική. Δηλαδή έχει να κάνει οι μουσικές κλίμακες που έχουν έρθει στη χώρα μας, έρχονται από συγκεκριμένες χώρες. Αυτές έχουν να κάνουν με την ιστορία των συγκεκριμένων φυλών και τοποθεσιών, τέλος πάντων. Ο ψυχισμός λοιπόν που έχει δημιουργήσει αυτού του είδους τη μουσική, έχει γίνει ένα με τη μουσική. Σου φέρνει τη μουσική εδώ πέρα, τη φέρνεις εσύ και δημιουργείς παράλληλο ψυχισμό με τη χώρα από την οποία προέρχεται. Είτε είναι αυτό Νότια Αμερική, είτε είναι αυτό Μέση Ανατολή, είτε είναι οτιδήποτε. Άρα τι ψάχνουμε? Ψάχνεις να βρεις κάτι που θα σε εξυψώσει. Ποια μουσική είναι αυτή που θα σε εξυψώσει? Εγώ προσωπικά ακούω επική μουσική. Έχει να κάνει συνεχώς με δυνατούς ρυθμούς, πολεμικούς ρυθμούς. Το πολεμικός ρυθμός δεν σημαίνει ότι ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Σημαίνει ότι έχει δυνατά τύμπανα, έχει τέτοια μουσική που θέλει να σε εξυψώσει ηθικά, πνευματικά, ψυχολογικά, ούτως ώστε και να μπει σωστά στην προπόνησή σου, γιατί και με ένα ρυθμό, ό,τι να είναι, πάλι θα κάνεις μια ωραία προπόνηση, ενεργειακά, ας πούμε, σωστά, υψηλά, αλλά αυτό το πράγμα δεν θα σε έχει σε τέτοια ψυχική κατάσταση, ώστε να μην χαλάσει και τη ζωή σου και την προσωπικότητά σου. Θες κάτι το οποίο, ναι μεν, να σε ανεβάζει την προπόνηση, αλλά και να σε εξυψώνει σαν άνθρωπο. Όχι να σε μειώνει. Έχουν γραφτεί βιβλία πάνω σε αυτά που σας λέω. Επίσης το πόσο σημαντική είναι η μουσική στον τομέα της καθημερινότητάς μας και στο πόσο επηρεάζει και τον άνθρωπο σαν μονάδα, αλλά και τις μάζες. Να μπείτε να διαβάσετε λίγο και να δείτε, ακόμα και στο YouTube έχει πάρα πολλά βίντεο σχετικά με τη μουσική βιομηχανία. Για ποιο λόγο βλέπετε συνεχώς και ακούτε τραγούδια μέτρια, να θέλουν να τα κάνουν της μόδας, ότι είναι τα καλύτερα και ότι ακούει συνεχώς ο κόσμος και τα προβάλλουν παντού. Γιατί δεν ακούτε κάποιο σοβαρό τραγούδι? Εδώ ακόμα και τη ροκ τη μουσική που ήταν, ας πούμε, εντάξει, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, αλλά ήταν μια ωραία μουσικούλα. Τα σταμάτησαν, τα έπαψαν. Ακούτε μόνο κάτι σαβουροτράγουδα, pop και τέτοια. Καλά και για την ελληνική μουσική, τώρα δεν είναι μουσική αυτό, εντάξει. Είναι η αντιγραφή της σαπίλας. Δηλαδή πήραν το σάπιο και το αντίγραψαν. Ακόμη πιο σάπιο δηλαδή. Εμείς είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτό. Μπορούμε τη σαπίλα να την κάνουμε ακόμη πιο σάπια. Δηλαδή μπορούμε το καλό να το κάνουμε καλύτερο, αλλά και το χειρότερο να το κάνουμε ακόμη πιο χάλια. Σε όλα είμαστε στην υπερβολή. Λοιπόν, μπείτε λίγο να δείτε για τη βιομηχανία υποταγής συνειδήσεων και για την μουσική βιομηχανία, πώς την εκμεταλλεύονται. Μπείτε λίγο να ψάξετε αυτό που σας λέω, το τι είδος μουσικές παράγονται σε συγκεκριμένες χώρες, το πού επηρεάζει τον ψυχισμό τους και
και κατά πόσο αυτό το πράγμα το φέρνεις εδώ σε κάνει το ίδιο με αυτούς. Είναι σημαντικό όχι μόνο για εδώ μέσα, για το χώρο της γυμναστικής, είναι σημαντικό για το μέλλον σας και ειδικά για τα νέα παιδιά. Θα τα προσέχετε πάρα πολύ το τι ακούνε και το τι μιμούνται από αυτά που ακούνε. Έτσι, μην αναρωτιέστε γιατί πάμε κατά διαόλου. Δεν φταίει μόνο η τηλεόραση, φταίει και το τι σου περνάνε μέσα από αυτά που ακούγονται. Ακόμα και στο ραδιόφωνο, ακόμα, δηλαδή παντού. Ψάξτε το λίγο. Αποκόψτε από τη ζωή σας τη σαπίλα, τη σάπια μουσική. Βάλτε μέσα επική μουσική, κλασική μουσική, παραδοσιακή μουσική, παραδοσιακή ελληνική, και θα αλλάξει η ζωή σας. Ευχαριστώ πολύ, τα ξαναλέμε.